Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λυπάμαι που ακούστηκαν ορισμένα πράγματα για τις ανεξάρτητες αρχές και από τον κύριο Βενιζέλο και από τον κύριο Λοβέρδο, κυρίως όμως από τον αγαπητό τον πρώην πρόεδρο της Βουλής, τον Βαγγέλη τον Μημαράκη. Και θέλω να πω ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, ούτε γίνανε έτσι τα πράγματα. Και θα ήταν λάθος για την κοινοβουλευτική μας διαδικασία εάν προκαλούμενος κατά κάποιο τρόπο μέσα από αυτή τη συζήτηση παρέπεμπα στα πρακτικά. Γιατί επί 2,5 χρόνια, 3, που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην αξιωματική αντιπολίτευση, είχαν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες και υπήρχαν συγκλήσεις, συμφωνίες, δεν μπορούσε παρά να γίνει με την τότε κυβέρνηση που είχε τον πρώτο λόγο, οι οποίες πάντοτε προσέφρουαν, και θα το πω ευθέως λοιπόν, σε εσωτερικές διαφορετικές εκτιμήσεις, αποτιμήσεις και επιλογές μέσα στην τότε κυβέρνηση. Παρακαλώ κύριε Μημαράκη. Έχουμε κάνει συζητήσεις, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, με πολύ υπεύθυνο τρόπο είχατε χειριστεί τα πράγματα και γι' αυτό... Αλλά γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι όταν καταλήγαμε σε κάτι, ακόμα και χωρίς να υπάρχει κάποιος συμψηφισμός, πάντοτε τα ψηφίζαμε. Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ ψηφίστηκε, είναι ο κύριος Καραβοκύρης, με μόνες τις ψήφους, εμείς ήμασταν σε μια διαδήλωση εκείνη την ώρα, είχαμε συνομολογήσει να είναι και κάποιοι άλλοι και ποτέ, αυτοί οι άλλοι, δηλαδή τα δύο ακόμα μέλη, επειδή υπήρχε διαφωνία, δεν εξελέγησαν. Και έγινε πριν λίγους μήνες που αποχωρήσατε. Μπορώ να σας πω, επειδή είχα χειριστεί αυτό το ζήτημα ως γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, για μία-μία από αυτές τις αρχές, όλους τους σταθμούς που περάσαμε, μέσα από ποια πρόσωπα περάσαμε, ποια πρόσωπα από αυτά απορρίφθηκαν με επιλογές, προφανώς με διαφορετικές απόψεις που υπήρχαν, και εύλογο και νόμιμο είναι αυτό, μέσα στην κυβερνώσα τότε παράταξη, αλλά όχι με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ ή αυτό που υπόθηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έφτανε στο σημείο για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο που θέλει τώρα να θεραπεύσει η κυβέρνηση. Εγώ δεν θα επισέλθω στον τρόπο ακριβώς που θέλει να το θεραπεύσει, πώς θα γίνει κτλ. Αλλά το ότι αναλαμβάνει η παρούσα κυβέρνηση και η κυβέρνηση της 25ης Γενάρη ένα απαράδεκτο καθεστώς από πλευρά σύνθεσης των ανεξαρτήτων αρχών, θα πρέπει να το παραδεχτείτε όλοι. Μία προς μία, αν την πάρουμε, υποφέρουν οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι εκεί και μας τα λένε. Αρχή χωρίς πρόεδρο, και άρα όλες οι αποφάσεις που έχει πάρει, δεν αναφέρομαι εδώ ότι γράφονται στα πρακτικά, όλες οι αποφάσεις που έχει πάρει είναι στον αέρα. Αρχές άλλες οι οποίες αμφισβητούνται από πλευράς ηλικίας, προόδου της κατάστασης, συγκλήσεων, συνθέσεων, η σύνθεσή τους. Αρχές μεγάλες όπως το ΑΣΕΠ, έχω έτοιμο το φάκελο με μια πρόταση που γίνεται από εκεί, μήπως τον περάσουν. Από όπου εξαρτώνται όλες οι λίστες για να μπουν οι άνθρωποι στο δημόσιο και αλλού και λείπουν τουλάχιστον 12 μέλη. Σε αυτά δεν φτάσαμε λόγω αντιρρήσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Σε καμία περίπτωση. Το δε, η δε πλειοψηφία, η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των αρχών, τις οποίες τώρα θεσμικά υποστηρίζεται ως θεσμό, δεν είναι βεβαίως κατ' ουδένα τρόπο, έστω και κατυπώνια, πολύ κοντά στις απόψεις της σημερινής κυβέρνησης. Ίσως γι' αυτό να υπάρχει και αυτή η αμηχανία και αυτή η νευρικότητα. Παρ' όλα αυτά, εμείς ήμασταν όλα τα προηγούμενα χρόνια κοντά στις ανεξάρτητες αρχές. Σας θυμίζω το συνέδριο που είχε γίνει, όπου δεν είχαν κληθεί. Το θυμάστε, κύριε Μημαράκ, δεν είχε κληθεί η παράταξη κυβερνώσα, κάτι είχε γίνει. Ήμασταν πάρα πολύ κοντά και στους προέδρους τους και παντού. Και, εν πάση περιπτώσει, χρειάζεται πολύ μεγάλη συζήτηση αυτό το θέμα. Ούτε μπορεί οι ανεξάρτητες αρχές, και δεν θέλω να θίξω κανένα πρόσωπο, διότι είναι επιστήμονες, συνταξιούχοι, συνήθως δικαστικοί και άλλοι. Έγκριτη δεν μπορεί να είναι μπροστά στη σύγχρονη εποχή, στο 2015, και τα μεγάλα προβλήματα της χώρας, μία αποθήκη ανθρώπων, επιστημόνων, οι οποίοι μάλιστα μερικοί εξ αυτών πηγαίνουν από ανεξάρτητη αρχή σε ανεξάρτητη αρχή και έρχονται και μας εισηγούνται σε ποια επόμενη ανεξάρτητη αρχή να είναι, είτε συνυπηρετώντας ή έχοντας υπερβεί κατά πολύ όλα τα περιθώρια, τα ηλικιακά και των καθηγητών των πανεπιστημίων και άλλων.
Γνωρίζω πολύ καλά, διότι αρκετοί εξ ημών που μιλήσατε προηγούμενα είστε παλαιότεροι. Και μου μέσα σε αυτή την αίθουσα, ότι συμφωνείτε απολύτως σε αυτά τα οποία καταθέτω, τα γνωρίζετε. Και με αυτή την έννοια η προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση, με αυτόν τον τρόπο, να βρούμε καλύτερο, να βρούμε πιο σύντομο, αλλά για να θεραπεύσει, όχι να παρατείνει αυτό το καθεστώς. Αυτό το καθεστώς δεν μπορεί να παραταθεί ούτε μια μέρα. Το πώς θα θεραπευτεί να το βρούμε όλοι μαζί. Το λόγο έχει ο κύριος.